Ο λογαριασμός των κινητοποιήσεων των πιλότων έφτασε στην Air France KLM. Η εταιρεία αναγκάστηκε να χαμηλώσει την πρόβλεψη ετήσιων κερδών για τρίτη φορά μέσα στη χρονιά. Στο κόστος των απεργιών προστίθενται και τα χαμηλά κέρδη από τις υπερπόντιες πτήσεις. Παράλληλα, στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο 1,5 εκατομμύριου ευρώ από την Εποπτική Αρχή του Γαλλικού Χρηματιστηρίου για παραπλάνηση επενδυτών. Για να ανταπεξέλθει, η Air France προανήγγειλε νέες περικοπές δαπανών.